Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι έχει προχωρήσει πολύ η ώρα και έχουμε δεσμευτεί ότι θα τελείωνε αυτή η διαδικασία ήδη προ μιας ώρας. Προφανώς το κύριο είναι να προχωρήσει η διαδικασία της συζήτησης και της ψήφισης στην Ολομέλεια. Και η σημερινή αυτή η διαδικασία που έχουμε δώσει στις Επιτροπές εξυπηρετεί αυτό το στόχο. Πρέπει να πω εξ αρχής και λυπάμαι ότι η σημερινή διαδικασία δεν θα μείνει ως ένα παράδειγμα για τη λειτουργία της Βουλής για πολλούς λόγους. Ο κυριότερος ή ένας από τους κύριους λόγους είναι οι προσωπικές αντεγκλήσεις και η προσπάθεια να παρακάμψουμε ζητήματα λειτουργίας και πολιτικών διαφωνιών μετατρέποντάς τα σε μια φθηνή προσωπική αντιπαράθεση. Έχουμε διαφωνίες πολιτικές. Μπορεί να τις συζητήσουμε. Όταν καταφεύγουμε όμως σε προσπάθεια θυματοποίησης ή και αυτοθυματοποίησης μέσα εδώ, αυτό είναι ένας κύκλος που δεν βοηθά τη δημοκρατική λειτουργία της Βουλής. Θα ήθελα να αναφερθώ επίσης σε δύο ζητήματα τα οποία έχουν εγερθεί νομικής υφής και μου κάνει εντύπωση πως έγκριτοι νομικοί ισχυρίζονται πράγματα τα οποία έχουν επιληθεί προπολού από την πρακτική και την ομολογία. Η αρμοδιότητα του Ελεκτρικού Συνεδρίου να αποφαίνεται για ζητήματα συνταγματικότητας είναι γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Είναι γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Ακόμα και αν υπήρχαν ενδεχομένως αντισυνταγματικότητες, όπως αναφέρεται και νωρίτερα, αυτές, επαναλαμβάνω, είναι στο πλαίσιο της γνωμοδοτικής και όχι αποφασιστικής αρμοδιότητας του Ελεκτρικού Συμβουλίου. Συνεδρίου, βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Με παρέσει ο προηγούμενος συνάδελφος. Δεύτερο θέμα τώρα, το οποίο είναι σημαντικό. Είπατε κάτι που δεν άκουσα, κυρία Πρόεδρε? Εντάξει. Λοιπόν. Θα το πω μετά να το ακούσετε. Δεύτερο θέμα που είναι σημαντικό. Οι βουλευτές οι παλαιότεροι θα γνωρίζουν εδώ ότι πολλά ζητήματα συνταξιδοτικά έχουν περάσει ως ξεχωριστά τμήματα, ως διακριτικά τμήματα και όχι απλώς άρθρα άλλων νομοσχεδίων, συνταξιδοτικά του Δημοσίου. Πολλοί νόμοι. Άρα δεν έχει νόημα να επαναρχόμεθα για ζητήματα τα οποία έχουν λυθεί από τη Βουλή, αλλά και νομολογιακά. Τέλος, και θα ήθελα να αποφύγω προσωπικές επιθέσεις, θα παρακαλούσα το Προεδρείο να θεωρήσει ως συζήτηση εκτός του πλαισίου της συζήτησης τη διαμάχη ποιοι είναι φασίστες και ποιοι δεν είναι εδώ μέσα, ποιοι είναι καθαροί και ποιοι δεν είναι καθαροί. Αυτά άλλους βοηθάνε. Δεν είναι εδώ, αλλά εκείνους βοηθάνε. Αυτές οι αντιπαραθέσεις είναι ψωμί στο βούτυρο της Χρυσής Αυγής. Και παρακαλώ όλες τις πλευρές, βούτυρο στο ψωμί της Χρυσής Αυγής. Έχω μία σύγχυση λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε εδώ μέσα. Και παρότι νέος σε αυτά τα έδρανα, έχω αντιμετωπίσει δυσκολότερες καταστάσεις εκτός Βουλής, αλλά τέτοιου χαμηλού επίπεδου προσωπικές αντιπαραθέσεις πρώτη φορά βλέπω τόσο έντονες και από άτομα τα οποία είναι εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ελληνικού λαού. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ να συνεχιστεί η διαδικασία, να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε να γίνει διάκριση των Προέδρων και να προχωρήσουμε σήμερα στην κατεπίγουσα διαδικασία που έχουμε συμφωνήσει. Να μην αναβάλουμε σήμερα αυτή τη συζήτηση, όπως φοβούμε, όχι από πρόθεση, αλλά και των πραγμάτων συμβαίνει, να μην την αναβάλουμε αυτή τη συζήτηση, διότι υπάρχει ο κίνδυνος, το αναφέραμε και χθες, μιας δύσκολης για τη χώρα μας, για το λαό μας κατάστασης, όπως προκύπτει από τα ασφιχτικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη αν σε κάτι είχα ένταση.